Πέπα πηγαίνει με την οικογένειά της στο μουσείο. Παπά, τι είναι το μουσείο? Είναι ένα μέρος γεμάτο ενδιαφέροντα πράγματα που είναι πολύ παλιά. Πριν γεννηθείς εσύ? Ναι, πολύ πριν γεννηθώ εγώ. Τόσο παλιά. Υπάρχει ένα δωμάτιο γεμάτο πράγματα που ανήκαν σε βασιλιάδες και βασίλισσες. Θέλω να δω το δωμάτιο του βασιλιά και της βασίλισσας. Υπάρχει και ένα άλλο δωμάτιο με έναν αληθινό δεινόσαυρο. Wow. Δεινόσαυρος. Γεια σου, μαμά Γουρουνίτσα. Γεια σου, Θεσπίνη Σκουνέλη. Πόσα εισιτήρια θέλετε? 2 ενηλίκων και 2 παιδικά. Δεινόσαυρος. Και ένα για το δεινόσαυρο. Η Πέπα θέλει να δει το δωμάτιο με τα πράγματα που ανήκαν στους βασιλιάδες. Wow. Δεινόσαυρος. Ο Τζόρτζ όμως θέλει να δει τον πραγματικό δεινόσαυρο. Μη στεναχωριέσαι, Τζόρτζ. Θα δούμε το δεινόσαυρο σε λίγο. Πέπα, αυτά είναι τα πράγματα που είχε η βασίλισσα πριν από πολλά χρόνια. Αυτό είναι το ειδικό κάθισμα της βασίλισσας. Λέγεται θρόνος. Είναι πανέμορφος. Αυτό είναι το φόρεμα της βασίλισσας. Είναι τόσο ωραίο. Κοίτα, Πέπα. Αυτό είναι το χρυσό στέμα της βασίλισσας. Wow! Τι υπέροχα πράγματα. Μαμά, πού είναι η τηλεόραση της βασίλισσας? Δεν είχαν τηλεόραση τότε. Δεν είχαν τηλεόραση? Είχαν υπολογιστές όμως, Όχι, ούτε υπολογιστές είχαν τότε. Και τι έκαναν όλη μέρα? Μαμά, αν ήμουν βασίλισσα, θα μπορούσα να τρώω όσες φέτες ήθελα. Η Πέπα φαντάζεται ότι είναι βασίλισσα. Νόστιμο. Χρειάζεσαι κάτι άλλο, βασίλισσα, Πέπα? Ναι, θέλω κι άλλο κέικ. Φυσικά. Εμπρός, Πέπα. Έρχομαι, μπαμπά. Μπαμπά, είμαι η βασίλισσα Πέπα. Πρέπει να υποκλίνεσαι όταν μου μιλάς. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη από την υψηλότητά σας. Και τι δουλειά κάνεις? Είμαι ο μπαμπάς σας. Πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Και αυτό το δωμάτιο τι είναι? Είναι η αίθουσα του δεινόσαυρου. Η αίθουσα του δεινόσαυρου? Τζόρτζ, είμαστε στο δωμάτιο του δεινόσαυρου. Δεινόσαυρος. Πού είναι ο δεινόσαυρος? Κάπου μέσα στο δωμάτιο. Δεν το βλέπω. Πρέπει να είναι πολύ μικρός. Κι όμως, Πέπα, είναι πολύ μεγάλος. Wow. Είναι τα κόκαλα ενός αληθινού δεινόσαυρου. Δεινόσαυρος. Ο Τζόρτζ φαντάζεται ότι είναι ένας μεγάλος δεινόσαυρος. Το δωμάτιο του δεινόσαυρου είναι το αγαπημένο μέρος του Τζόρτζ. Εμένα το αγαπημένο μου μέρος είναι το δωμάτιο του βασιλιά και της βασίλισσας. Νομίζω ότι ο μπαμπάς Γουρουνάκης είναι ήδη στο δικό του αγαπημένο μέρος. Ποιο δωμάτιο είναι αυτό, μαμά? Το δωμάτιο με τα κέικ, φυσικά. Το αγαπημένο μέρος του μπαμπά είναι το καφέ του μουσείου. Ελάτε, καθίστε. Ναι. Είναι τέλειο αυτό το δωμάτιο. Thank you.